Λοιπόν, καλησπέρα από την All Star Arena σε βιντεάκι στις καταστάσεις, παιχνίδι για την Development 1 Dallas United, CBG Warriors, δύο αντίθετοι για τις δύο ομάδες περίπου φιγουράρουν στην πρώτη θέση του ομίλου, ένατη θέση με τους φιλοξενούμενους οι οποίοι βρίσκονται στην 8η θέση. Περιμένουμε να χρειάζεται την νίκη, την προσπάθειά τους να αποφύγουν τον ισοβασμό σε ένα μικρό μάτι που γίνεται πραγματικά το έλα να δεις. Σουδιά 2, ας το πω, πρώτη εκτέλεση για τους φιλοξενούμενους. Τι ακριβώς έχουμε τώρα, ωραία. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Κάποια τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιληφθούν. Όλα είναι έτοιμα. Δουλειάς, Τρίτσος, Καλαμαθιανός, πάλι στον Τρίτσο, Καλαμαθιανός, στον Αγούρη, για δύο, Αγούρης, ξεκινάει σωστός. Όλο το παιχνίδι είναι στηριχμένο στο σούτ. Είτε εντός παιδιάς, είτε εξ' όλη γραμμή των 6.75. Δεν θα πατήσουν. Η DPG το 2-0 θα παραμείνει. Παράβλα σπόρτιο στον πάγκο. Η ψυχή της ομάδας εντός υπός παρκέ. Αλλά με διαγνωστήρε το φάουλ χαμηλά. Μπράβος είναι στο 12-1, η DBG στο 6-7. Την επόμενη αγωνιστική γηπέδου εκεί δίνουν το ντέρμπι με τους Coopers. Εκεί θα κρυφθούν πολλά όσον αφορά την πρώτη θέση. Το 1 και το 2 έχει απευθείας πρόκληση στα play-off και άνοδο στην Master League. Από την άλλη, η DBG είναι 4-5 ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Διαφορές πολύ μικρές, τους χωρίζει το πολύ μία νίκη. Περισσότερες μέρες συγκατοικού, το ίδιο ρεκόρ, οπότε καταλαβαίνετε τι είναι οι αγωνιστικές της regular season. Θα χάσει την μπάλα. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου ήταν ένα ντέρμπι. Έχανε κερδίσει η Γηπεδούκη λεπτομέρειες. Ένα πολύ μεγάλο λάθος από την πλευρά των Warriors. Ουσιαστικά έδωσε την νίκη στην παρέα του Βασίλη Καράβελα. Εργόπουλος Παπαγεωργίου να πάρει το φαουλ χαμηλά όπως χαρακτηριστικά την ωραία. 7-19. Θα συμπληρώσει 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Ένα της εξαναμέτρησης. Το Γιάννης θα πάρει αριστερό διάδρομο. Δεν θα βρει καλά του, θα βγάλει στην περιφέρεια. Δεν ελύσει ούτε τώρα καλά του για τους Warriors. Κατοχή για τους Brothers. Γιατί τη φετινή χρονιά παρουσιαστήκαν μεταμορφωμένοι. Έχουν υποστεί μόλις μια ήττα. Καλαμαθιανός, στο αγαπημένο του παιχνίδι, μαγιά του.
μέσα. Αλληλήσι, εξαιρετική κίνηση. Κίνηση. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-0. Βίλας μπάλα, λίγο να πλέξει. Λάος. Warriors. Άλλη μια άμυνα. Για τους Grabbers. Καλαματιανός. Δεν θα πάρει την προσπάθεια. Βούρης, απόψη. Άλλη το λάθος. Καλαματιανός θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Ελέζογλου, ο οποίος θα πάει στον πάγκο να πάρει τις απαραίτητες ανάσες στη θέση του. Θα πάρει ο Μπίσκος, ο οποίος μόλις πέρασε στο πάγκο. Ο Παπαγεωργίου θα εξοχίσει στην δεύτερη. Θα πετύχει τον πρώτο πόντο της ομάδας του στην αποψινή αναμέτρηση και δικό του. Μίτσος, προσπάθεια από το Βεργόπουλο. Μπάλα και πάλι στους Brothers. Ο Ζωμέλης χρησιμοποίησε τα πόδια του. Εκμεταλλεύτηκε όνομα και πράγμα. Την από πίσω του πήρε την μπάλα στους για τρεις. Πάσε το σώμα του Γεωργίου. Πήρε την μπάλα, θα κατεβάσει και την μπάλα. Καλαματιανός. Ριμπάουντα το Ρούλια επιθετικό. Για τρεις ο Αβούρης. Αστοχός. Βάλε το νερούλια. Τον έσπρεξε όσο έπρεπε. Τον έφεσε σε μια μικρή θέση. Ο Γιώργος του εκμεταλλεύτηκε στο 100%. Αποκτήθηκε στην βολή. Κάνει το 4-4, το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Καράβελας πέρασε στο παρκέ. Στη θέση του Ρούλια. Ο Αβούρης θα στοχίσει. Ο Παπαγεωργίου θα μαζέψει το rebound. Θα σπρώξει την ομάδα του. Ζενελής θα πάρει το επιθετικό. Ούτε σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να βάλει μπροστά. Σε θέση οδηγού της Warriors. Για τρεις. Αστοχό. Είχε συμφωνεί σε υπομονή. Είχε σε 5 δευτερολέπτων για τους Brothers. Αγιοργίου. 5 δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης θα στοχίσει. Το βιντάρο από πιο όλα. Το κουτσό. Το πείτε, συγγνώμη. Για να δούμε τώρα τη μονομαχία Καράβελα Βεργόπουλος. Θα συμφωνήσει να σου πάλι έξω, θα γίνει το λάθος. Ο Παγεργίου πανταχού παρόν. Ο συνήθως. Ένα παιδί με που στηρίζεται όλο το παιχνίδι του. Συναρτητικό του κάνει και στην ενέργεια που βγάζει στο παγκέ. Εδώ ο Αβούρης
σε μια επίδειξη υψηλή τεχνική κατάρτιση και για να περάσει την μπάλα κατά τα πόδια του Κλεφτογιάννη. Λίγο ήθελε. Τα παιδιά θα δώσουν και τα χέρια. Αφούρης, Καράμπελας για τρεις. Με ταμπλό παρακαλώ πήγε να το βάλει. Πέφτει πάνε το χαντήρι μπάλα. Το 4-4 θα παραμείνει. Μπροστά την ομάδα του με 6-4 και 20 για το τέλος της πρώτης στροφής της αναμέτρησης. Δεν θα βρουν στόχο. Η άμυνα θα βγει για τους DBG. 6-4 θα διατηρηθεί. Κλεφτό για 2. Δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα ο γκάρ των Warriors. Έχει το τίποτα συγκεκριμένος. Πιστέψτε με. Αν του δώσει χώρο και αρχίζει και τα βάζει, θα βρει τον πελά σου. Αλλά μηχανός θα βγει το καλάθι. Πάρει και το φάουλ. Δεύτερη φορά που οι Brothers θα βρεθούν στο συν 4 μετά από αυτό το 4-0 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 8-4 τώρα και εφόσον ο Καλαμαγιανός ευστοχίσει και θα το κάνει, θα στείλει την ομάδα του για πρώτη φορά απόψε στο συν 5. Είναι σε 9-4, 26 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχο στη δεύτερη, το ριμπάμπ από τον Καλαματιανός. Θα πάρει και το φάουλ. Για να δούμε ότι δεν έχουμε σημασία στα αποτελεσματικά. Στο 11-5, στο συν 6, οι γηπεδούχοι. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου.
Brothers Warriors. Από ποιον, από τον Αράμπελα, ο οποίος τα λέγει με το ρεφ. Το σφύριγμα δόθηκε, το ξεκίνησε τώρα. Ξενέλη συνήθει στην γραμμή της φιλανθρωπίας και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει την διαφορά. Η πρώτη είναι άστοχη. Βασίλης Καράμπελας είχε καμπολίσει την πρώτη τρίποντη βόμβα στο πρώτο δεκάλεπτο. Με ταμπλό, δεν την έκανε το καμπέλι τότε η Πορτοκαλί. Δεύτερη όμως το έσταξε. Έβαλε την ομάδα του μπροστά με 9. Καλαματιανός θα πάρει το σκύλο τον Πίτο. Θα πρέπει να μοιράσει την μπάλα τώρα. Χαμηλά στο Βασίλη. Όχι, την πάρει από ποιον. Brothers ανανεώνουν την επίθεσή τους, 10 δευτερόλεπτα τώρα, 9. Πίτος. Παλιώτης, κεφάλι στο Πίτο, θα γυρίσει, ο χρόνος θα τελειώσει, θα τους μείνει πάνω στα χέρια. Δεν μετράει το σουτ, ο Καλάθι. Το σκορ πάντα στο 14-5. Καράμπελας, Καλαματιανός θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Άλλο ένα επιθετικό rebound για τους Brothers, το οποίο δεν θα ολοκληρωθεί από τον Κουφαλιώτη. Έχασε τον έλεγχο. Thank you.
86 μέτρα, η μπάλα στο σίδερο. Παπαγεωργίου θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Οι Βόρειος έχουν κολλήσει στο 5. Είναι χωρίς καλάθι. Σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Προς πίσω η μπάλα για τους Brothers. Εξαιρετικό τρόπο, 14-7, ρίξει τη διαφορά στους 7 πόντους, 5 και 10 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλάθι και φάουλ! Μάλιστα, είναι το τρίτο στο παιχνίδι από τον Δίσκο. Πάμε σε ένα time out, το οποίο ζητάει ο Γιώργος Βεργόπουλος. Για λογαριασμό των Warriors, 6-7, 4-59 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα, το δεύτερο μήχρονο μόλις ξεκίνησε. 25-14, στο σύν 11. Βεργόπουλος θα προσποιηθεί. Αμπούρης θα κλέψει την μπάλα, θα αφήνει στον εφιασμό. Θα μοιράσει πολύ όμορφα, εξαιρετική ομαδική προσπάθεια από τους Brothers. Η μπάλα δεν ακούμπησε ποτέ στο παρκέ. Κατέληξε στο καλάθι, 27-14, φάση για χειροκρότημα, φάση για highlight. Η μπάλα για τους γηπεδούχους Λεωρεφ ήταν κοντά στη φάση. Καταφέρει την μπάλα στο καλάθι, 29-15 στο σύν 14. Δύο πόντων, το ένα έτσι το κοκαλάκι διάθεκεται το άλλο. Πήγαν ζεστές οι δύο ομάδες. Βόφυλος ο Βουτάου. Βλέπω ο Γιάννης δεν θα πάει σε γρήγορη εκκλήση. Προσποιείται. Πάρει το φάουλο από τον Κουφαλιώτη, θα γίνει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Thank you.
λένε να αφήσουν το παιχνίδι, θα ρίξουν και πάλι τη διαφορά στους 7 και κάθε φορά που το κάνουν οι Brothers έχουν απάντηση, συνήθως με τον Αβούρη. Τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ένα γρήγορο καλάθι 2 πόντων τώρα έφερε και πάλι την ομάδα στο 39-31-22, παραλίγο το λάθος. Διαφορά και πάλι στους 12. Ζενέλη Σαφάρη την εσωτερική, δεν τα καταφέρει να πέσει την μπάλα στο παλάκι. Σε αντίθεση με τον Γκάου που θα το κάνει. Οι Warriors άμα θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη που τόσο πολύ έχουν ανάγκη, πρέπει να δυναμώσουν την άνομά τους και όχι να αφήνουν τον Αβούρη να σουτάρει μόνος του. Για αυτό λόγο γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Άμυνα με τα μάτια σε ένα παίκτη που έχει τόσο πολύ τον τρίπον δέξα από τη γραμμή των 6.75. Έχει ευστοχίσει ήδη σε 3 και δεν έχει παίκτη πάνω του. Πραγματικά είναι ένα μπορείς. Ντάος για 2. Αστοχός. Θα κάνει όλα και συμφέρει, θα βγάλει και την ασίς. Πώς το πάσα πήγε να βγάλει, νομίζω ότι ο Ρούγκας δεν κατάφερε να την συγκρατήσει, η πάσα ήταν καλή. Αν του έμενε στα χέρια, το μόνο που έμενε ήταν να κοιτάξει το καλάθι και να την αφήσει την μπάλα. Πάμε σε ένα time out, 37-24 στο σύν 13, οι Brothers. Στον Πίτο και πάλι στον Καλαματιανό για 3 από 45 μοίρες θα στοχίσει. Το παιχνίδι είναι στους 15 πόντους. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό οι CBG βρίσκουν έναν τρόπο να το μιλάνε και να κατεβάζουν την διαφορά μέχρι τους 7. Εκεί πάντα υπάρχει μια νέα απάντηση των Brothers. Έτσι έγινε και την τελευταία φορά. Θα αναμένεται αντίδραση για να δούμε αν θα υπάρξει. Μαχιανός, 6 δευτερόλεπτα και ακριβώς έχουμε. Έχουν αρχίσει και πιέζουν σε όλα τα μύτη και πλάτη του γηπέδου οι Brothers. Θέλουν να εξαντλήσουν, θέλουν να κουράσουν τον αντίπαλο. Είπαμε, φέτος βρίσκονται σε εξαιρετικό αγωνιστικό φεγγάρι. Στους γιατρείς, εξαιρετικός ο Ελέσσογλου θα πάρει την σκητάλη από τον Αβούρη και θα δώσει προβάδισμα 18 πόντων, 42-24. Βασιλή.
32-26. Ο Λιολούντας έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, τη συμπληρωματική. Μετά τον ball foul θα ρίξει διαφορά στους 15. Είπαμε, θα πρέπει τα πάντα να ξεκινήσουν από την άμυνα για τους Warriors. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Κι άλλο ελεύθερο τρίποντο. Θα το πληρώσουν. Καλαματιανό στο επιθετικό. Σίγουρα υπάρχει, βέβαια τα χρονικά περιθώρια όλο και στενεύουν. Σιγά σιγά οδηγούμαστε προς το τέλος της πρώτης τελευταίας τροφής της αναμέτρησης. Καλαματιανός για δύο από τη γωνία θα στοχίσει. Λιούντας θα αρπάξει το αμυντικό rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάος Βεργόπουλος για δύο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Καλά Ματιανό στο rebound και από εκεί στον Φαλιώτη. Τίτος θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το foul. Και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βολές. Νέες διαμαρτυρίες από τους Warriors προς τον διαιτητή. Συγκεκριμένα από τον Ντάο. Ο Ελέσοβλου θα κλέψει την μπάλα. Ο Κύπρος θα σκορκίσει. Τη στιγμή που ο Γιάννης πήρε μπρος. Χρειαζόταν έναν ακόμα συμπαραστάτη. Τρέλανε Κυπρή. Όχι ότι και αυτός βρίσκεται στην καλύτερη την βραδιά. Ένα ψήγμα του ταλέντου του μας έχει υπάρξει. Ένα μικρό ξέσπασμα είχε. Λέζο που για τρεις. Airball, 20-25, 45-27. Κάνε το σκορ. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μια στροφή με το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στους Brothers United και τους Dimitri Wallers. Τελευταία στροφή της αναμέτρησης, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι είναι στους 18 πόντους, απαιτείται ένα μικρό αγωνιστικό θαύμα για τους Warriors για να επιστρέψουν. Εντάξει, στο μπάσκετ έχουμε δει εκπληκτικά πράγματα να πραγματοποιούνται κατά καιρούς σε όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε το συγκεκριμένο άθλημα. Ο Γενέλης θα εξορκίσει
συγκεκριμένο καλάθι να αποτελέσει την αρχή της αντεπίδωσης. Αν θα υπάρξει δουλειά σε εξαιρετική πάσα, εξαιρετικό κόψιμο από τον Ερώτησα τον Ταράβελα, που σίγουρα δεν το περίμενε. Μπορείς δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρόβλημα τραυματισμού για δύο. Η μπάλα ήταν τα δικά της εκεί στη Στεφάνη, δεν κατέληξε μέσα. Τον πούλησε το πιο Γιάννη. Το 45-29 θα παραμείνει σε το κόψιμο του Ρόκιζα στον Βασίλη, ο οποίος σίγουρα δεν περίμενε ότι έχει αντίπαλο τόσο πολύ κοντά του. Θεώρησε ότι θα τελείωνε εύκολα τη φάση. Μετά την εκπληκτική πάσα που δέχτηκε από τον Ρούλια. Αφούρης, άστοχος. Γεργόπουλος θα κατεβάσει το αμυντικό rebound. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, θα γίνει το λάθος. Τρίσα τον κλεφτό Γιάννη, θα εξορκίσει το δεύτερο του στο παιχνίδι. 45-32 στις 13 πόντους τη διαφορά. Το ριμπάουντ από ποιον? Το πάνω θα καταλήξει εκτός από χέρι παίκτη Warriors. Κατοχή για τους Brothers. Ο Γαράμπελας κάτσε την μπάλα παραπάνω. Ο Ρούλιας του φώναζε να τη δώσει. Όταν κάνεις και το λάθος σου φταίνε όλα. Τα ρίξε στο Ρούλια. Ο Ρούλιας το απάντησε. Εντάξει. Κάπου εδώ το όλο θέμα θεωρείται λήξαν. 45-32 παραμένει πάντα σε 13 μπροστά οι Brothers. Την μπάλα χαμηλά στο Ρούλια μέσα έξω για να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Τριών πόντων άστοχο. Ρόκιζας θα ρίξει τη διαφορά στους
11, 45, 34. Για να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν το momentum που είναι οι παίκτες αυτή τη στιγμή και ρίξουν ακόμα περισσότερο, βγάλουν μία-δύο σπουδές άμυνες όπως αυτή η οποία δεν θα ολοκληρωθεί. Από το Βεργόπουλο μπαλά βγήκε εκτός, ο Ρεφ ήταν μπροστά, το είπε. Το Βελάκι. Τελικά οδηγεί το Βελάκι. Μια άκρος αποσυγκεκριμένη φάση. Το Βελάκι είναι για τους Brothers. Δουλειά για δύο. Το ριμπάνω από ποιον, από τον Παπαγεωργίου. Development 1, Brothers United, DPG Warriors, 45-34, 5 και 12 για το τέλος της αναμέτρησης. Αν δεν επιστρέψουν τώρα δεν θα το κάνουν ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για δύο, μέσα και αυτό, μάλιστα, 45-36. Ρίξαν τη διαφορά κάτω από τους 10, στους 9 πόντους, χρόνος υπάρχει, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Το παιχνίδι είναι στους 45-36. Έχουν διανύσει τη μισή απόσταση οι Warriors, έχουν ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Θα χρειαστούν άλλες 2-3 σπουδαίες άμυνες σίγουρα, αν θέλουν να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 4-56. Θα μιλήσει η ποιότητα των Brothers United. Το πνεύμα που έχει το DJ αυτό το παλικαρίσιο που δεν παραλάβει ποτέ κανένα παιχνίδι. Οι Brothers θα πετύχουν το καλάθι, θα κάνουν το 47-36. Βεργόπουλος με το Ρούλι απέναντί του. Παπαγεωργίου απέναντί. Και εκείνος νομίζω ότι ήταν όλο λάθος αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Η μπάλα έπρεπε να γυρίσει, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Δούλιας, πίκτος για δύο από τη γωνία. Δεν θα φτωχίσει. Θα βγαλύσει άλλο ένα αμυντικό rebound. Δεν είναι, δεν υπήρχε λόγος κανένας. Γιατί τόσο βιαστικές επιθέσεις. Ο παιδός δεν θα πάει αριστερό διάδρομο, θα αφήσει με το αριστερό. Αποκαταστάται η τάξη σιγά σιγά. Η διαφορά και πάλι στο 13, 49-36. Τριαντάφυλλο απέναντι του. Σταυρωτές, θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική ενέργεια, εκπληκτικό καλάθι, 49-38. Θα πρέπει σιγά σιγά να πιέσουν. Σιγά αρχίζει και αδειάζει. Αλλά με τον Ρος πήγε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι, δεν τα κατάφερε. Ζενελής, Σορόκιζα, Βεργόπουλος. Θα πάρει την προσπάθεια για τρεις. Ερμπόλ. Θα σηκώσει ποτικά το χέρι του προς την υπόλοιπη ομάδα. Δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν είναι αυτή η καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή που το παιχνίδι τελειώνει. Καλαματιανός για δύο. Σίδερο η μπάλα. Παπαγεωργίου θα πάρει το φάρο του Καλαματιανού στην προσπάθειά του να πιέσει. Η
ήταν μόλις το δεύτερο μαθητικό. Έχουμε αλλαγές, Καλαματιανός και Ρούλιας πέρασαν στο πάγκο. Καράμπελας και Κουφαλιώτη στο παρκέ. Ο Παγιοργίου επίσης. Γιουλούντας, συγγνώμη. Ζενελής, Βεργόπουλος. Γιάννη θα πάρει την εσωτερική, θα πατήσει, δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καράβελας για τρεις. Πήρε το αίμα του πίσω. 52-38 και κάπου εδώ ξεχνή τελετή λαμβάνει τέλος. Οι Brothers θα πετύχουν άλλη μια νίκη και περιμένουν πλέον τους Coopers στο τέρμι του ομίλου, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν όλα για το ποια ομάδα θα έχει το πρώτο λόγο για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Επαναλαμβάνω, το 1 και το 2 οδηγεί το Final Four και σε απευθείας άνοδο για τη Master. Βεργόπουλος θα στοχίσει. Ελόζογλου με πίσω τελευταίο λεπτό. Καραμπελα στην πάσα. Πίτω στο καλάθι, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι Brothers θα πάρουν άλλη μια νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή του ομίλου. Λευκόγιαννης, DBG Warriors θα δώσουν την δική τους μάχη στις αγωνιστικές που απομένουν, στην προσπάθεια που κάνουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Τελικό σκορ 54-38. Brothers United κέρδισαν τους DBG Warriors για το πρωτάθλημα της Development League.